Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το πιο εύκολο φαγητό του πλανήτη Γη. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Και το τρως. Τι δεν κάνει. Εντάξει, τα μακαρόνια θα τα βράσουν. Είναι λοιπόν πέστο, ξέρετε είναι το πέστο το ιταλικό, αλλά τούμπα. Γενοβέζικο με γαρίδες. Εκεί που βάζει βασιλικό, θα βάλει μαϊδανό, θα βάλει και γαρίδες, θα το δείτε πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή μιλάμε ότι άμα έχετε καθαρίσει όλα αυτά, κάνετε γύρω στα 10 λεφτά μαζί με τα μακαρόνια για να φάτε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είπαμε πέστο γαρίδες. Λοιπόν, αυτές είναι γαρίδες. Αυτό είναι το γαριδάκι το μικρό, το ελληνικό, το οποίο δεν κάνει ούτε 7 ευρώ το κιλό. Δηλαδή και μαγειρεύει για 6-7 άτομα. Δηλαδή θα σου έρθει από 1-10 στον καθένα. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι σκόρδο. Αυτό είναι παρμεζάνο. Τριμμένη, Αυτό το τι είναι. Κουκουνάρι. Αυτό είναι. Τι είναι. Μαϊδανός. Αυτό είναι το φουζίλι. Γιατί τέτοια θα βάλω μέσα φουζίλι. Για να αρπάζει γύρω-γύρω. Και αυτά είναι ντοματίνια, μικρά γλυκά. Ξεκινάμε. Ρίχνουμε λάδι. Ρίξε όσο θες. Λάδι ελιάς. Μετά τι κάνεις, δύσκολο, πολύ δύσκολο, ρίχνεις ντοματίνια. Στο μπλέντερ εννοείται. Μετά ρίχνεις κουκουνάρι. Μετά ρίχνεις μαϊδανό. Μετά ρίχνεις ένα σκόρδο. Ένα. Μπορεί να βάλεις και δύο, στο σκόρδο είναι περίεργο το θέμα. Μετά βάζεις παρμεζάνα. Τα βάλαμε. Τι κάνουμε. Και τώρα πάμε στο επόμενο. Θα τηγανίσουμε τα γαριδάκια. Είναι step 2. Είναι και αυτό πάρα πολύ κουραστικό. Τα γαριδάκια αυτά θέλουν ψήσιμο ίσα με ένα λεπτό. Δηλαδή τηγάνεις μέσα με ένα λεπτό. Ρίχνουμε μέσα το λάδι. Το ζεσταίνουμε το λάδι. Ρίχνουμε και λίγο σκόρδο για να πάρουν μυρουδιά, έτσι στο μεγάλο, να το πετάξουμε μετά. Τέλος. Αυτό ήταν. Τώρα, ακόμη μια δύσκολη διαδικασία. Περιμένετε και θα δείτε. Έχουμε φτιάξει τα μακαρόνια, λέμε, τα έχουμε βγάλει, έτσι και τα βάζουμε σε ένα πιάτο όλα μαζί. Τα μακαρόνια, όπως είπαμε, πάντα λίγο ντέντε, γιατί να ακούς. Μόλις ρίχνουν τα σκόρδα να τσιτσιρίζουν, ρίχνουμε μέσα γαρίδες. Υπολογίζεις καμιά δεκαταριά γαρίδες το άτομο. Φτηνές είναι έτσι κι αλλιώς. Αλλά πρόσεξε ένα λεπτό μάξιμο και από εδώ και από εκεί. Γιατί μετά γίνονται λαστιχάκια, τσίχλα, μαστίχα χείου. Και τώρα ακόμα ένα τρίτο step, ακόμα πιο δύσκολο. Ρίχνεις μέσα εδώ για να ζεστάνεις λίγο τη σως που έχεις φτιάξει. Χαμηλά. Ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό. Και τις γαρίδες με το ζουμί τους. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και το περιχύνεις πάνω στα μακαρόνια. Λοιπόν, κάνεις και μια μαγιά τέτοια λιγάκι έτσι να πρασινίσει εκεί επάνω. Τελειώσαμε. Βέβαια το μαϊδανό μπορεί να το κόψετε και λίγο ψιλοκομμένο για να φαίνεται πιο όμορφος. Τι είναι αυτά, φουζίλι, βίδες περίπου, με γαρίδες πέστο. Next month.